Μη κουζέλα, πιστεύω δύο πόδια. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, στη Λαμία. Βέβαια ο αγώνας εκτείνεται σε μια ολόκληρη περιφέρεια. Θα ξεκινήσω από τα στελέχη. Ξέρετε, από τους χειριστές των μηχανημάτων που δώσατε εσείς και οι Δήμοι της Αμφίκλειας, της Δωρίδας, των Δελφών, της Άμφισσας, η αυταπάρνησή τους για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που μας δημιούργησε ο καιρός είναι το πρώτο και το κορυφαίο θέμα. Είναι πολύ σημαντικό, ίσως δεν μπορεί να καταλάβουν οι θεατές σας πόσο σημαντικό είναι η αυταπάρνηση του να βρέχει και να φτιάχνεις δρόμους, όχι γιατί βρέχεσαι, αλλά γιατί δεν φτιάχνονται με βροχή, γίνονται μόνο στον κινηματογράφο. Παρ' όλα αυτά τα κατάφεραν και έτσι ο αγώνας ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς, γιατί οι δρόμοι είναι ασφαλείς, για αγώνα ασφαλείς, και οι θεατές, παράκλησή μας, να κάθονται σε μέρη που θα τους υποδείξουν τα στελέχη και που έχουμε τυπώσει πάνω από 10.000 φυλάδια μαζί με τους Δήμους και την Περιφέρεια, προκειμένου να διατηρηθεί ο αγώνας στον τόπο σας. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, όλα κρίνονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η διατήρηση του αγώνα στο καλεντάρι του Παγκοσμίου ή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έχει να κάνει με τη συμπεριφορά των θεατών. Πάντως από ό,τι βλέπω εδώ με τον κύριο Σταυρογιάννη, τον Δήμαρχο Λαμίας, είχατε και έχετε άψογη συνεργασία. Βεβαίως είχαμε. Κοιτάξτε να δείτε. Κάποιοι βάζουν τον καταλήτη, βάζουν δηλαδή αυτό που τελικά δημιουργεί τον αγώνα. Δίνει το πράσινο φως για να γίνει η διοργάνωση. Υπάρχει μια συνέργεια. Εάν βγάλεις ένα κομμάτι από αυτή τη συνέργεια, ένα κομμάτι από αυτό το puzzle, ο αγώνας δεν γίνεται. Είναι τόσο απλό. Ο Νίκος είναι πολλά κομμάτια από αυτό το puzzle. Καταρχήν να εκφράσω έτσι την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για δεύτερη συνεχή χρονιά που το C-Jets Rally Ακρόπολης 2017 ξεκινά από τη Λαμία. Ξεκινά από τη Λαμία και στα βουνά της Ρούμελης οι ειδικές διαδρομές. Ο Δήμος Λαμιαίων είναι βασικό μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Προηγουμένως ο Πρόεδρος σας είπε το πόσο δύσκολο είναι στις σημερινές συνθήκες να δουλέψουν όλα καλά, να ξεπεραστούν προβλήματα, δυσκολίες. Έχει σημασία ότι και ο φετινός αγώνας είναι στο καλεντάρι του ERC, πολύ σπουδαίο πράγμα, σπουδαίο για τη χώρα μας, όχι μόνο για τη Στερεά και για το Δήμο μας. Και θέλω να πω πως ο Δήμος Λαμιαίων, έτσι όπως πρέπει, δεν πρέπει να ξεχνούμε πως είναι ο Δήμος όχι μόνο της πρωτεύουσας της Φθιώτιδας, αλλά της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Είναι η έδρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Έχει τα ηνία της φιλοξενίας και έκανε και θα συνεχίσει να κάνει τα πάντα προκειμένου αυτός ο ευρωπαϊκός αγώνας με την παγκόσμια φήμη να συνεχίσει να διεξάγεται εδώ, στην πατρίδα μας και ο Δήμος μας να τον φιλοξενεί. Να σας πω πως εκτός από τα μηχανήματά μας, τρεις υπηρεσίες του Δήμου επί 12-13 μέρες δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να είναι εδώ για να διαμορφώσουν αυτόν τον εξαιρετικό χώρο, τον οποίο όλοι ξέρουμε ποια ήταν η πορεία, η παρακμιακή του πορεία. Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη των υπηρεσιών μας, της υπηρεσίας καθαριότητας και των χειριστών των μηχανημάτων, την υπηρεσία μας δηλαδή τους χειριστές μας και τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης, γιατί αυτές τις μέρες έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό έξω από τα ωράρια που έχουμε συνηθίσει και πέρα από τον συμβατικό τρόπο με τον οποίο πάλι έχουμε συνηθίσει ότι υλοποιούν τις υποχρεώσεις τους. Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Χωρίς την πολύ μεγάλη δική τους προσφορά δεν θα είχαμε φτάσει εγκαίρως εδώ. Γιατί φέτος είχαμε ένα πρόβλημα στην εκκίνηση, το ξέρετε. Εάν λοιπόν δεν ξεπερνούσαν όλοι αυτοί, όπως είπε ο Πρόεδρος, τον εαυτό τους στην κυριολεξία, δεν θα είχαμε το πράσινο, η καθαριότητα, οι χειριστές των μηχανημάτων, η δημοτική μας επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης παρούσα εδώ για να τα ετοιμάσει εδώ και στις ειδικές διαδρομές.
Εύχομαι έναν ασφαλή, όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος, δίκαιο και συναρπαστικό και επιτυχημένο αγώνα. Χθες με τον Υπουργό επιβεβαιώσαμε αυτό που είχαμε πει κατά την πρώτη συνάντηση. Μου τηλεφώνησε, είχα πάει στο γραφείο του και είχαμε συζητήσει ξεχωριστά μόνο αυτό το θέμα. Στη συνέχεια βεβαίως και με άλλες τηλεφωνικές επικοινωνίες και χθες επιβεβαιώσαμε αυτό. Ο Δήμος έρχεται αρρωγός, συνεργάζεται με την ΠΕΛ προκειμένου αυτός ο ξεχωριστός χώρος, δεν νομίζω ότι υπάρχει πουθενά άλλου στην Ελλάδα, να προσφέρει ως όαση ανάπτυξης στο Δήμο και στην περιοχή και να προσφέρει στους δημότες μας. Κύριε Κωνσταντόπουλε, πριν από λίγες μέρες, μιλώντας με τους διευθυντές της εκπαίδευσης, τους είπα όταν θα είμαστε έτοιμοι, δεν θα πηγαίνετε τα παιδιά στην ημερήσια εκδρομή. Έχετε δει που τα πάνε, που δεν έχει χώρους. Εδώ να τα φέρνετε. Που θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι οι χώροι να απολαμβάνουν αυτόν τον εξαίσιο χώρο τα παιδιά. Και στο κέντρο της Ελλάδας. Έτσι, και στο κέντρο της Ελλάδας. Τους... Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το καθαρά αναπτυξιακό. Εδώ έχουμε τους στεγασμένους και τους υπαίθριους χώρους, όπου μπορούμε όλο τον χρόνο και τους 12 μήνες. Αυτό βεβαίως θα το συζητήσουμε, με το ότι το έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα επισφραγιστεί με μία συνεργασία η οποία θα είναι για το καλό και των δύο, και του Δήμου μας και του νομικού προσώπου, της ΠΕΛ δηλαδή.